Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά. Ο αέκος τρονιάζει τα ετόπουλα. Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά. Ο αέκος τρονιάζει του πάω τα παιδιά. Βρεθήκατε ξανά μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ποια είναι τα συναισθήματά σας? Τα συναισθήματα νομίζω είναι τα ίδια. Πιστεύω ότι πιο παλιά, γιατί είχαμε 45.000 κόσμο εμείς και με την Νάπολη είχαμε 50.000 κόσμο, γεμίζαμε όλα τα γήπεδα. Αλλά νομίζω στα ντέρμπι αυτά εδώ πέρα τώρα πάλι γεμίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τον κόσμο ίδιος είναι ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι τα ίδια τα συναισθήματα. Αλλά επειδή όταν τελειώνει το ποδόσφαιρο τα συναισθήματα αλλάζουν. Μ' άρεσε ο κόσμος αυτό εδώ που ένιωσα. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Είναι τιμή για μένα που ένιωσα αυτό το αίσθημα που, δεν το έχει, που πιστεύει κάποιος ποδοσφαιριστής να το έχει. Είναι τιμή για μένα άλλη μία φορά που το τονίζω. Νομίζω ότι είναι το παν για ένα ποδοσφαιριστή που τελειώνει την καριέρα του. Το πρώτο σας ντέρμπι ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 6-1. Ναι. Πώς ήταν τότε τα ντέρμπι? Τι γινόταν στα αποδυτήρια, κάτι συγκεκριμένο? Εγώ ήρθα πέμπτη μέρα, ήρθα εκεί τη μέρα στο ΠΑΟΚ. Κυριακή ήμουνα 16 με τον κύριο Λίμπρεξ, τότε το θυμάμαι. Μπήκα εντεκάδα, έπαιξα, κερδίσαμε 6-1 τον Ολυμπιακό, που ένας Ολυμπιακός εγώ δεν τον ήξερα από τον Παδραμαϊκό. Όταν είχα έρθει ήμουνα πολύ πιτσιρίκος και δεν ήξερα αυτά τα αισθήματα, τι ένιωθα τότε. Αλλά όταν κέρδισα το 6-1 με τον Ολυμπιακό, κατάλαβα ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Άσε που ήμουν από πιτσιρίκη, φυσικά ΠΑΟΚ, αλλά άλλο να αφορά στην φανέλα του ΠΑΟΚ και άλλο να το νιώθει και τη στιγμή μέσα στην καταναχτωτό βροχή, τότε που θυμάμαι το 6-1. Νομίζω ότι τότε ήταν πρόεδρος ο Κοσκοτάς, είχε πάρει όλες τις μεταγραφές της Ελλάδος, τις καλές μεταγραφές της Ελλάδος, και εμείς κερδίσαμε 6-1. Που ένα Ολυμπιακό στα 5 χρόνια που έχω παίξει εγώ στον ΠΑΟΚ δεν έχω χάσει ποτέ από τον Ολυμπιακό και ούτε τώρα. Πού σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Τι έγινε μετά στα αποδυτήρια, θυμάστε? Νομίζω ότι δεν έγινε τίποτα, γιατί τον Ολυμπιακό τον είχαμε όπως παίζαμε τι να σας πω τώρα, με μια μικρή ομάδα. Έτσι ήταν και ο Ολυμπιακός τότε για μας. Γιατί τα δίναμε όλα, αλλά μην ξεχνάμε ότι τότε παίζαμε 10 Έλληνες και ένας ξένος, έτσι. Και τώρα παίζουν 11 ξένοι στην ομάδα.